Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό, αν και είναι η πρώτη φορά νομίζω που τα λέμε διαζώσεις εδώ με τον... στο στούντιο εννοώ. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Καλησπέρα. Εδώ στο στούντιο. Ή μπορεί να είναι δικιά μου εντύπωση. Ή να νομίζεις εσύ το ξαναπεί. Λοιπόν... Τα έχουμε ξαναπεί όμως. Όμως. Δεν γίνεται παρά να ξεκινήσω. Από το ντοκιμαντέρ. Δεν το είδατε το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά χθες? Το είδα ζωντανό στην περιφέρεια μέσα. Θέλω να πω, αυτά που περιγράφει ο Παπαχελάς, εγώ τα βλέπω ζωντανά να γίνονται στην περιφέρεια. Ναι. Δηλαδή. Και είχα γράψει ένα άρθρο, ο επόμενος καμένος θα είσαι εσύ. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ανικανότητα ανθρώπων. Που είναι οι πλέον ανίκανοι. Έτσι, είναι άνθρωποι κουτί. Είναι άνθρωποι μειωμένης νοημοσύνης. Το λέω από το 11. Αλλά είναι η δομή του κράτους. Που όποιος και να ήταν το ίδιο θα συνέβαινε. Προσέξτε, το λέει κάποιος ο οποίος ακούει ΣΥΡΙΖΑ και βγάζει φλίκτενες. Ναι. Όποιος και να ήταν, το ίδιο θα συνέβαινε. Διότι δεν υπάρχει στο δημόσιο πουθενά συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή προδιαγραφή οργανόγραμμα και προδιαγραφή θέσεις. Δεν ξέρει ο Περιφερειάρχης όταν πάει στη φωτιά ποιος θα πάρει την απόφαση να εκενώσει την περιοχή. Είναι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Έγινε ένας νόμος που ξεκίνησε τον θεσμό των περιφερειών με τους δήμους, τις σχέσεις αυτών των δύο κτλ. Ξεκινάει και λέει ότι οι σχέσεις των περιφερειών με τους δήμους θα είναι σχέσεις συναλληλίας και συνεργασίας. Δεν ορίζει δηλαδή μια ιεραρχική δομή όπου να μπορεί ο Περιφερειάρχης να ελέγχει, για παράδειγμα, τον Δήμαρχο, εάν δεν έχει καθαρίσει ένα οικόπεδο και είναι γεμάτο ξερόκλαδα. Ένα απλό παράδειγμα λέω. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ξεκινά λοιπόν στη φωτιά και δεν υπάρχει θεσμικός αρμόδιος να πει να εκενωθεί τώρα το μάτι, να δώσει εντολή. Κανένας για τίποτα. Άρα, δεν είμαστε παράθυρα. Το λέω γιατί πολλοί είστε συνηθισμένοι από τους φίλους μου στην Αθήνα να κοιτάτε τις κάμερες και να σας βγάζουν σε παράθυρα. Είναι πιο ελεύθερη κουβέντα, το λέω σκηνοθετικά. Λοιπόν, συνεπώς, ήδη υποστηρίζει ο Θάνος Τζίμερος ότι δεν είναι ευθύνη προσωπική της Δούρου. Είναι του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Όπως λειτουργεί στην πολεοδομία, στην εφορία, ξέρω εγώ, στο ΙΓΜΕ ή στο ΙΟΒΕ, στο ΤΟΒΕ, έτσι λειτουργεί και στην περιφέρεια. Ναι, αλλά είναι και ευθύνη προσωπική. Παράδειγμα, ξανά για να το καταλάβουμε. Μου δίνουν να οδηγήσω ένα αυτοκίνητο. Ασχέτως αν είμαι ικανός οδηγός ή δεν είμαι. Και διαπιστώνω ότι στρίβοντας το τιμόνι δεν στρίβουν οι ρόδες. Και εγώ συνεχίζω να οδηγώ. Εάν πέσω πάνω και σκοτώσω κόσμο και ενδεχομένως τραυματιστώ ή σκοτωθώ κι εγώ, δεν έχω και ευθύνη που το οδήγησα παρότι έβλεπα ότι δεν οδηγείται. Ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν μια δημόσια θέση παίρνουν την περιγραφή της θέσης. Και στην περιγραφή λέει ότι δεν είσαι επικεφαλής, ας πούμε, της οργανωτικής δομής περιφέρεια-δήμη. Δεν μπορείς, όταν δεν μπορείς από το ελέγξεις... ρεπορτάζ του Παπαχελά ακούμε να λέει ο υπάλληλος, ο υπουργός είπε να μην, ή ο υπουργός είπε αυτό. Ο υπάλληλος είναι καλυμμένος. Αυτό λέω. Ο υπάλληλος είναι καλυμμένος. Η Δούρου όμως δεν ήταν υπάλληλος. Έπρεπε πολύ πριν συμβεί αυτό, όταν προειδοποιούσα, υπάρχουν ομιλίες μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που προειδοποιώ ότι θα πνιγούμε και θα καούμε πριν το μάτι. Όταν όριζα πως η πολιτική προστασία πρέπει να έχει βήματα. Δηλαδή, όπως χειρίζεσαι μία έκτακτη κατάσταση, ένα ατύχημα, ένα απρόοπτο σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ξέρεις να το χειριστείς και σε μια δημόσια. Ποιος παίρνει αυτή την απόφαση, ποιο είναι το ένα βήμα, ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το τρίτο. Αν μπείτε σήμερα, μια που έχετε τον υπολογιστή, μπείτε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο site. Μιλάμε για τον ξενοκράτη που είναι ένας νόμος του 2003 και μέχρι σήμερα λέει θα δημιουργηθούν δομές. Θα αποφασίσουν τα Υπουργεία με ποιον τρόπο θα διαχειριστούμε αυτές τις καταστροφές. Και ο ξενοκράτης είναι περιγραφή καταστροφών. Δεν είναι manual αντιμετώπισης. Πάει λοιπόν ο Περιφερειάρχης και βλέπει τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Διορίζει μια εξαιρετικά ανίκανη Περιφερειακή Σύμβουλο. Ό,τι έχει διορίζει. Ναι, αλλά το διάλεξε από πριν ως... Εντάξει, ξέρουμε τώρα. Δεν ξέρουμε σε άλλο πλανήτη. Δεν είναι πολύ πετυχημένοι οι οποίοι μπαίνουν στα κοινά. Ας διόριζε ή ας προσλάμβανε κάποιον να ξέρει τη δουλειά. Διορίζει λοιπόν έναν άλογο άνθρωπο για υπεύθυνο πολιτικής προστασίας και οι δύο έχουν μπροστά τους μια νομοθεσία η οποία είναι φλου, δεν περιγράφει τίποτα.
δεν καθορίζει καμία ενέργεια και κάθονται και την κοιτάνε. Ναι. Και περιμένουν πότε θα βρέξει, πότε θα πλημμυρίσει ή πότε θα πάρει φωτιά και λέει έκατσε στραβή στη βάρδια μου. Ας μην ψηφίζουμε στραβούς για τη βάρδια τους, διότι αυτή η βάρδια μπορεί να είναι μοιραία για εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Στην περιοχή αυτή, για το μάτι ο λόγος, αν και δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό γιατί έχουμε άλλα πράγματα. Μάλλον το πω διαφορετικά, θα είναι στην ουσία το ίδιο, γιατί με ενοχλεί να μιλάω για πανθρακωμένους. Εκείνες τις ημέρες, λόγω της ταραχής μεγάλης, είχαν βγει υπουργοί, αυτοί διάφοροι, θα γκρεμίσουμε αυτό, αυθαίρετα πράγματα, θάματα στη Χαλκιδική. Πάει μια μπουλντόζα, διάφορα στρατιωτικά οχήματα, SS-400 για να κατεδαφίσουν το σύμπαν. Έγινε μια προσπάθεια και κόλλησαν σε έναν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, σε ένα μικρό ναίδιο. Δηλαδή πήγαν να βγάλουν το δρόμο και μέσα ο άλλος είχε κάνει ένα μικρό ναό, μικρούλι. Οπότε λέει δεν, του Χριστού είναι αυτός, δεν το πειράζουν. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Ναι. Συνεπώς. Δεν είναι γιατί η κοινωνία δεν ήθελε. Θαύμα. Γιατί δεν ήθελε η τοπική κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι σας ψηφίζουν, καμιά φορά βολεύονται με την αναρχία, με την παρανομία, με την παραβατικότητα. Είμαστε μια κοινωνία που βολεύεται. Και για να το συνδυάσω, είδατε στην Κύπρο ο υπουργός που δεν έφταιγε, παρετήθηκε για τον serial killer. Mm-hmm. Οι δικοί μας, όταν δεν παρετούνται, είναι σαν να λένε στον αμέσως κάτω από αυτόν και εσύ μην παρετήσαι. Στον πιο κάτω και εσύ, το με άρχισε, άσε, πες ότι φταίει το κράτος. Εσύ είσαι προστάμενος, πες ότι είναι η πολυπλοκότητα. Ναι. Και έτσι βαδίζουμε με αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ μου, κύριε Τσίμερα. Αυτό είναι που φταίει. Αλλά ποιος θα αλλάξει αυτό. Ναι, ποιος θα πει στην κοινωνία, ξέρεις, κοινωνία. Εδώ για να αλλάξει, ο πρώτος ή η πρώτη που θα έχουν κόστος, θα είσαι εσύ, η γειτονιά σου, το εξοχικό σου, το αφαίρετό σου, η ταράτσα σου, η σκεπή σου. Εδώ υπάρχουν τα εξής θέματα. Πρώτον, η συνενοχή της τοπικής κοινωνίας. Διότι όλοι αυτοί που χτίσαν σε ρέματα ή μπαζώσαν ρέματα έγιναν συνένοχοι με νόμιμες διαδικασίες, με την δασική υπηρεσία, με τον Δήμο, με όλους τους κρατικούς λειτουργούς που τους έδωσαν την υπογραφή. Δηλαδή, εδώ πρόκειται για μια ομαδική ευθύνη. Ωραία. Άρα, πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Διότι υπάρχει κι ο άλλος, ο οποίος σου λέει: ότι εγώ αγόρασα αυτό το διαμέρισμα εδώ, είδα μια πολυκατοικία κανονική. Πάρκο δίπλα, σούπερ μάρκετ παρά εκεί, αμαξοστάσιο του Δήμου και είπα είναι στο σχέδιο, είναι στο σχέδιο. Πού να ξέρω ότι πριν 50 χρόνια από εδώ περνούσε ή πριν 100 χρόνια από εδώ περνούσε χήμαρος. Άρα πρέπει να αποφασίσει ορισμένα πράγματα. Αυτά τα κτίρια που βρίσκονται κατά μεσής στο χήμαρο και είναι επίφοβα για να πλημμυρίζουν κάθε τρεις και λίγο. Αυτά τα γκρεμίζει και βρίσκει ποιο φταίει. Και μετά πάει ο Πάντζας. Πάει ο Πάντζας μετά. Ο Πάντζας δεν πήγαινε στο μάτι και διαμαρτυρόταν. Με κάποιο άλλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν, εάν αυτό που τα αγόρασε ήταν ανυποψίαστο, τον αποζημιώνει. Αλλά αν πα πίσω, θα βρει ποιο το κάνει. Είναι πολύ απλό να βρούμε από τα χαρτιά στο υποθετικό φυλακείο πότε έγινε η πρώτη νομιμοποίηση. Πάμε ωστόσο, λίγο στα κεντρικά. Ωστόσο υπάρχουν και τελειώνω αυτό. Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα ειδοποίησης με ανιχνευτές ύψους και έντασης βροχής, με προσομοιώσεις επιφάνειας ηλεκτρονικές, με software τα οποία σου λένε από τη στιγμή που θα βρέξει το σύννεφο έχει τόσο νερό, η σταγόνα έχει τόσο μέγεθος, θα συμβεί αυτό και μπορούν να σου πούν ότι σε 18 λεπτά θα μπει το νερό στο υπόγειό σου και να στείλουν μήνυμα στο κινητό να φύγεις. Δηλαδή πλημμυρίζουν και άλλα κράτη, αλλά δεν πνίγονται. Ναι. Φωτιές υπάρχουν και σε άλλα κράτη. Δεν πνίγονται. Και στην Καλιφόρνια καίγονται και στην Ισπανία καίγονται και στην Γαλλία κάηκαν. Δεν είναι, προσέξτε, δηλαδή. Η φωτιά είναι έχει διαφορετική διαχείριση. Δεν είναι άλοθη για κάποιον αυτό. Απλά οι λόγοι, οι αιτίες που καταλήγουμε στις καταστροφές περιγράφηκαν νωρίτερα πολύ ορθά από εσένα. Η φωτιά έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το νερό. Στη φωτιά μπορεί να σου ξεφύγει, να γυρίσει ο αέρας και να τη στείλει εκεί τη φωτιά. Το νερό όμως ξέρεις γιατί ακολουθεί την κατηφόρα. Δεν μπορεί το νερό να γυρίσει πίσω. Τώρα πολιτικά, εκεί τη βραδιά είχαμε μία παράσταση. Διαπιστώνεται εκ των υστέρων, αν και δεν είναι εκ των υστέρων, επειδή ο Θάνος ο Τζίμερος γνωρίζεται τις περιφέρειες πολύ καλύτερα από εμένα σίγουρα και από πολλούς. Τα ξέρατε. Εκεί αυτά τα οποία βγήκανε, απλά πιστοποίησε. Αποδείχθηκε από το ρεπορτάζ του Παχελά ότι αυτά που ψιθυρίζαμε και λέγαμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις είναι έτσι. Ότι οι άνθρωποι από νωρίς γνώριζαν για νεκρούς και βγαίνανε και προσποιούνταν ότι δεν ξέρουν τίποτα. Σε ένα σοβαρό κράτος, ο εισαγγελέας θα έχει πάει ήδη. Δηλαδή, δεν θα έχει τελειώσει η εκπομπή του Παπαχελά. Ο εισαγγελέας θα έχει χτυπήσει τις πόρτες όλων. Θα έπρεπε αυτοί να καθίσουν σκαμνοί, γιατί μιλάμε για ευθύνες πολιτικές. Δεν κατάλαβα τι θα πει πολιτικές ευθύνες. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, το πάω σπίτι μου είναι ένα είδος ποινής για κάποιον που έκαψε 102 ανθρώπους και έπνιξε. Ο Ζαχαριάδης μας έλεγε 25. Το πρωί στο ραδιόφωνο. Δεν πάω σπίτι μου, πάω φυλακή. Πάω φυλακή. Διότι αν δεν έκανα καλά τη δουλειά μου σε κάθε επίπεδο, ακόμα και σε αυτό το φλου θεσμικό πλαίσιο,
θα πρέπει να πάω στη φυλακή όχι στο σπίτι. Ναι. Και αν ο Τσίπρας έπαιζε θέατρο, που έπαιζε θέατρο, διότι όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο, να διαχειριστείς μια διακρίση, το πρώτο πράγμα που ρωτάς είναι, έχουμε μήπως τραυματίες, νεκρούς έχουμε, δεν το είπε καθόλου αυτό. Δεν σας έκανε εντύπωση που σε όλη αυτή τη σκηνοθετημένη, ας πούμε, παράσταση, δεν μιλήσαν καθόλου, δεν έδειξε ένα αγωνιά αν υπάρχουν τραυματίες και νεκροί. Είναι το πρώτο που θα ρωτούσε ένα φυσιολογικός άνθρωπος. Το ήξεραν λοιπόν και το κουκούλωναν. Εφόσον λοιπόν έπαιξε θέατρο, θα πρέπει να καθίσει στο σκαμνί και εγώ δεν θα ησυχάσω αν δεν δω τον Τσίπρα στη φυλακή. Γιατί δεν πρόκειται για πολιτικά σφάλματα. Είναι ποινικού ενδιαφέροντος η ΣΥΡΙΖΑϊκή πολιτική. Ναι, εκεί είμαι πιο κατηγορητή. Και ψυχιατρικού επίσης. Με πιο κατηγορώ εκεί θα τον βάλει φυλακή. Με πιο κατηγορητή. Θα το βρει. Ότι γνώριζε. Βεβαίως. Διότι άσκησε πλημελώς τα καθήκοντά του. Αυταποδείκτος. Αυταποδείκτος. Δηλαδή έχασε χρόνο πολύτιμο να παίζει θέατρο. Ενώ θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Σκηνοθέτησε μια παράσταση τη στιγμή που θα μπορούσε κάτι να σωθεί ακόμα. Θα σας πω κάτι το οποίο είπα ακροατή σήμερα στο ραδιόφωνο στον πρωινό μου εκεί, στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Λέει, είναι δυνατόν τώρα να πιστεύουμε ότι πίστευαν ότι δεν θα μάθουμε για τους νεκρούς? Είναι ηλίθιοι. Το έχω πει. Το πίστευαν. Είναι ηλίθιοι. Πώς τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή, πώς θα κρυβόντουσαν οι νεκροί? Δηλαδή, την άλλη μέρα θα έλεγε ο άλλος το παιδί μου, η μαμά μου, η θιά μου. Θα το μάθαιναν, αλλά θα παίζουν θέατρο, αλλά εμείς δεν το ξέραμε τότε. Δεν το ξέραμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μικρόνους. Δεν μπορεί να σκεφτεί ένα βήμα μετά. Σου λέει, έλα τώρα να το βολέψω, αύριο θα δούμε. Κάποια παπάντζα θα σκεφτούμε, θα την πετάξουμε στον πόπολο και θα μας χειροκροτεί από κάτω, αν πούμε, για το φουριάρικο κατσίκι. Για το φουκαριάρικο γίδι που χειροκροτεί από κάτω, δεν θα πούμε τίποτα. Αλλά είναι πρώτη φορά που στην κυβέρνηση βρίσκεται ένας τέτοιος τοξικός συνδυασμός. Άνθρωποι χωρίς καθόλου ηθικό υπόβαθρο, καθόλου, εντελώς ξετσίποτοι και τόσο χαμηλή νοημοσύνη. Είναι όλα μαζί. Εκρηκτικό. Δεν είναι όλοι έτσι. Τσακαλώτος δεν είναι αυτό. Οι περισσότεροι. Θεωρείται ευφυή τον τσακαλώτο, επειδή. Εντάξει, ευφυή. Είναι για 40 μπορούσε. Όχι, αλλά... δεν εννοεί αυτό, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να τον συγκρίνω τώρα με ανθρώπους. Εντάξει, ας πούμε ότι και έχει μια δεκάδα στελεχών οι οποίοι το καράβι το προσπαθούν να το κρατήσουν. Και στο δρομοκαΐ του υπάρχουν οι βαριές και οι λιγότερο βαριές περιπτώσεις. Αντέχει όμως. Αντέχει, διότι. Αν δεν γίνει πραξικόπημα, ας πούμε, το οποίο οργάνωνα εγώ κάποτε. Όχι, αντέχει. Φυσικά αντέχει. Μια πολιτική ερμηνεία δίνεται. Όταν κάποιος, αντέχει. Όταν, 20, 22, 25% εκεί θα πάει. Όταν κάποιος βουλιάζει την οικονομία και η κόσμο οδηγεί τη χώρα στα βράχια, διότι οικονομικά έχουμε διαλυθεί. Δεν έφυγε καμιά τρόικα, δεν έφυγε κανένα μνημόνιο και δεν ενδιαφέρεται. Καλά, εγώ θα πάω μέχρι το τέλος, θα μοιράσω κανένα επίδομα, κάνω κοινωνικό μέρισμα με κάποιο τρόπο. Αυτό όμως δεν υποβαθμίζει, αγαπητέ μου κύριε Τζίμερε, επειδή ξέρω τις απόψεις σας. Δεν παρεκκλίνουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλοι οι λογικό σκεπτόμενοι πολίτες λίγο πολύ συγκλίνουν σε κάποια ζητήματα και σε αυτό συγκλίνουμε. Αλλά αυτό όμως δεν είναι και μια απαξία, απαξίωση της κοινωνίας. Δηλαδή η κοινωνία εκεί έξω δεν το βλέπει. Ότι την κοροϊδεύει. Τώρα μεταξύ μας πάντα τα κόμματα κοροϊδεύαν την κοινωνία. Ευθέως. Δηλαδή επανίδρυσε ο Κανομαλής το κράτος. Πάντα τα κόμματα κόροδο. Δεν επανειδρύσει, όχι, παραιτήθηκε. Να σας πω, τα κόμματα δημιουργούν αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, ξαναλέω, δεν τιμωρεί την πολιτική απάτη. Άρα γιατί ο άλλος να μην εξαπατήσει το κοινό, το οποίο και τώρα ενδεχομένως να ψάχνει τον επόμενο γάιδρο που θα πετάει. Και να πετάει και, να πετάει και 500 ευρώ. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Απλά θεωρώ ότι ένας εγωισμός ιδιότυπος του Έλληνα ψηφοφόρου διαρκεί ακόμη, κρατάει ακόμη, γι' αυτό και είμαστε εκεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό. Ότι δεν θέλει να δεχτεί ο άλλος ότι έκανε λάθος. Ενώ ξέρω ότι έκανε λάθος. Δηλαδή είναι για πρώτη φορά, νομίζω, αγαπητέ μου κύριε Τζίμερε, επειδή παρακολουθώ την πολιτική από τα 15 μου. Αυτό μεταξύ μας ισχύει και για τις δύο πλευρές. Ναι, δεν διαφωνώ. Σας λέω ότι την παρακολουθώ από τα 15, 40 χρόνια. Την παρακολουθώ από κοντά, έχω λόξα με την πολιτική. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει 20-25% όπως έχει, αλλά δεν έχει ενθουσιασμό ψηφοφόρων. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Δηλαδή, στις παρέες, εγώ λέω πλέον έχω καταλήξει ότι αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο ήσυχοι σε μια παρέα 15 ανθρώπων που λένε ένα μόρτο. Μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, να μιλήσουμε για το survivor. Για πολιτική θα μιλάμε τώρα. Ναι, αυτοί έμειναν. Ή οι δύο ευνοημένοι από τον κόμμα. Αυτοί είναι. Αυτοί όμως φαίνονται από την αρχή. Σου λέει άλλος ξεκάθαρα, εγώ είμαι στο Υπουργείο, εγώ είμαι στην πολεοδομία, εμένα με έκανα διευθυντή. Αυτός είναι ξεκάθαρος. Καλά κάνει. Αυτή. Το συμφέρον του. Και οι άλλοι δύο είναι αυτοί που δεν μιλάνε. Γιατί... Αυτό δεν δημιουργεί όμως δυναμική. Δεν δημιουργεί. Γιατί κάποια άλλη δοσοληψία έχουν, όχι τόσο ξεκάθαρη, δηλαδή μισθοδοτούμενο και συνταξιούχο, που δεν θέλουν να την εκφράσουν. Κάποια δουλειά έχουν πάρει από καμιά περιφέρεια, από κάποια. Τώρα, η ιστορία Πολάκη άνοιξε μια συζήτηση για debate και για
ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε το θέμα του Πολάκη. Νομίζω καλά έκανε και το πρωινό και το έβαλε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ήταν πολύ έξυπνοι και οι άλλοι έκαναν τη ραλάς και είπαν: θέλετε, πάμε σε ψήφο εμπιστοσύνη τη κυβέρνηση. Mm. Έτσι. Ο Πολάκης κάνει καλό ή κακό στην κυβέρνηση, επειδή την επικοινωνία την έχετε, την κατέχετε. Κάνει πολύ καλό. Κάνει καλό. Διότι επικεντρώνεται και η δικιά σας προσοχή και όλων των ΜΜΕ στο τι είπε ο Πολάκης. Και όχι στην ουσία της πολιτικής που είναι η καταβαράθρωση της οικονομίας. Μα οι ίδιοι υποστηρίζουν ο Πολάκης στην ουσία έκανε δουλειά. Ο Πολάκης πουλάει ένα τσαμποκά ο οποίος. Όχι, λένε πολλοί ότι. Σε κάποιους περνάει. Οι ίδιοι όχι πολλοί. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι έκανε δουλειά, ότι είναι καλός υπουργός. Αν ρωτήσει τι ακριβώς εκεί και τα λοιπά. Μακάρι να το υποστήριζαν και όσοι σχετίζονται με το σύστημα υγείας. Αλλά ξέρετε, έχουν ακριβώς την αντίθετη άποψη. Ο Πολάκης όμως πουλάει μια τζάμπα μαγιά. Και αυτή την αγοράζει ο Έλληνας, ο οποίος και αυτός είναι τζάμπα μάγκας. Δηλαδή είναι ο καταγγελτικός, ο κατά των πάντων, αλλά όταν έρθει η ώρα του να προτείνει κάτι, δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα. Ότι επικοινωνιακά, πολιτικά, εκλογικά κερδίζει ο Τσίπρας από την στήριξη που παρέχει. Προσέξτε, σε λίγο έχουμε ευρωεκλογές. Ναι. Εμείς σήμερα στο Βελίδιο στις 8.30 θα παρουσιάσουμε τους ευρωβουλευτές μας και θα μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Είναι μείζον θέμα το τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα. Και οι σχέσεις της Ελλάδας με μια Ευρώπη που έχει του κόσμου τα προβλήματα. Προσέξτε, αυτά τα λέει κάποιος ακρεφνής ευρωπαϊστής. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, δεν μπορούμε να φύγουμε, όπως σε μια οικογένεια καλή-κακή εκεί ανήκεις, και θα πρέπει να παλέψουμε να τη βελτιώσουμε. Η Ευρώπη έχει κολλήσει όμως, πάει για διάλυση. Διότι έχει του κόσμου τα προβλήματα, από το εισβολικό που το ονομάζει μεταναστευτικό και κινδυνεύει να γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη όταν οι Ισλαμικοί πληθυσμοί αποκτήσουν πληθυσμιακή υπεροχή, ας πούμε, και με δημοκρατικά μέσα και με τη βοήθεια των χρήσιμων ηλίθιων που είναι οι αριστεροί, πάρουν την εξουσία, όπως στο Ιράν, που ήταν κάποτε δυτικότροπο. Στη χώρα ναι. Όμως έχει πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ το εξής. Αυτά, προσέξτε, αυτά δεν τα συζητάμε. Δεν συζητάμε επίσης τη δομή της Ευρώπης. Όχι, τα συζητάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές. Λέμε για τον Πολάκη, τι είπε ο Πολάκης, πώς επιτέθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, το κεντρικό του αφήγημα, κύριε Τζίμερε, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή η ανάγνωση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη είναι ότι κινδυνεύουμε από ακρεφνείς. Οι οποίοι λένε Ισλαμιστές μακριά αυτό και τα λοιπά, ακροδεξιοί, ναζί, σχήματα τέτοια. Και θα πρέπει να γίνει πιο χαλαρή, πιο ανοιχτή κοινωνία, να αφομοιώσει κόσμο κτλ. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό βέβαια, πόσο μέσα και στην Ιταλία ενδεχομένως. Όχι, ούτε στην Ιταλία συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει. Ναι. Θεωρούμε δηλαδή ότι το διακύβευμα σήμερα των ευρωεκλογών είναι να γίνει η Ευρώπη ακόμη πιο χαλαρή και πιο ανοιχτή. Στην Ελλάδα, παραλαμβάνω μόνο. Ναι. Την ίδια ώρα που οι χώρες όπου καλπάζει κακώς δυστυχώς η ακροδεξιά. Βάζουν άλλο αφήγημα. Δεν καλπάζει η ακροδεξιά, κύριε Βενιέρη. Πώς δεν καλπάζει. Μην πιπηλάτε αυτή την καραμέλα. Προχθές πήγανε 100% στην Ισπανία. Τι θα πει η ακροδεξιά. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι ήταν, λέει, άνοδος της ακροδεξιάς. Ήταν ακροδεξοί και δεν το ήξεραν. Ήταν κρυμμένοι. Συγγνώμη να τελειώσω τη σκέψη μου. Ήταν κρυμμένοι οι ακροδεξοί σε ένα υπόγειο και ανέβηκαν στο ισόγειο, ας πούμε, στην ταράτσα και φωνάζουν. Απλώς ένας ψηφοφόρος έχει κάποια θέματα στην ατζέντα του. Το θέμα ασφάλεια, να βγαίνω έξω να περπατάω και να μην φοβάμαι ότι θα ανατιναχτώ, ήταν τελευταίο στην ατζέντα. Γιατί η Ευρώπη είχε κατακτήσει ένα επίπεδο ασφάλειας. Απλά πράγματα. Τώρα είναι πρώτο στην ατζέντα. Και η πολιτική της Ευρώπης, άχρωες, άοσμοι και άγευστοι, θέλουν τυφλούν. Το ανέδειξαν πρώτο οι πολίτες. Και βέβαια δώσαν την ευκαιρία σε κάποιους λαϊκιστές να το προβάλλουν αυτό και να βάλουν διάφορα εθνικιστικά ανόητα παραλυρήματα της Ευρώπης, ας πούμε, του Τσολιά. Του ναι. Αυστριακού Τσολιά, του Ολλανδού Τσολιά. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι. Διαφωνώ για να διαφωνήσω, για να σου το πω διαφορετικά. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω με αυτήν την άποψη, παρόλο που δεν διαφωνώ. Λοιπόν, λέω ότι θα πρέπει οι ηγεσίες της Ευρώπης να δουν κατάματα τα μείζωνα θέματα της Ευρώπης. Ένα από αυτά είναι η απέτηση, όχι η επιθυμία, η απέτηση του Ευρωπαίου πολίτη να συνεχίσει να ζει όπως ζούσε. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, στο σπίτι μου, εγώ θα αποφασίσω ποιον θα δεχτώ. Ακόμα και αν μου χτυπήσει την πόρτα και μου πει, σε παρακαλώ, μπορώ να μπω. Πόσο δε μάλλον, εάν μπουκάρει σπάζοντας το παράθυρο και όταν στο σπίτι μας περπατάμε με τις κάλτσες, ας πούμε, στη μοκέτα, δεν μπορώ να δεχτώ τον άλλον που θα σπάσει το παράθυρο με τις λασπωμένες αρβίλες να τις βάλει πάνω στον καναπέ. Ωραία. Τόσο απλά πράγματα. Να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Θα μου επιτρέψετε. Και ο Θεός θέλει συνήγορο, ξέρετε. Εντάξει. Πήξαμε στους συνήγορους του διαβόλου. Εντάξει, μπορεί να είναι διαφορετική θεή αυτή στου οποίου πιστεύουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ναι, σας λέω ότι. Είναι και λίγο αυτοσκοπός να διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Ενώ στην ουσία δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όντως η Ευρώπη δεν ήταν ακροδεξιοί οι Ευρωπαίοι και ξαφνικά. Μάλλον, ναι, και ήταν κρυμμένοι και ξαφνικά έγιναν ακροδεξιοί. Γιατί και εγώ τρελαίνομαι. Το 0,2% του 16% στην Ισπανία έγινε 11%, γιατί ξαφνικά το 11% άλλαξε άποψη. Είναι τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε. Όμως από την άλλη πλευρά, σου λέει ο άλλος, με τις μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων,
με τους πολέμους, με τη δυστυχία, τις κακουχίες. Όλο αυτό το πράγμα. Ποιοι πόλεμοι? Τέλειωσε. Εντάξει, έχουν περιοριστεί. Τέλειωσε, ναι. Έχουν, ναι. Ο πόλεμος στη Συρία τέλειωσε. Ναι, αλλά μπορείς να εμποδίσεις, σου λέει ο άλλος, από τον κόσμο να έρθει για ένα καλύτερο μέλλον. Φυσικά. Πώς? Φυσικά. Φυσικότατα. Όχι, μα, όχι φυσικότατα δεν μπορείς. Καταρχήν δεν έρχεται για ένα καλύτερο μέλλον. Έρχεται για τα επιδόματα. Για τα επιδόματα, για εντάξει, το κοινωνικό κράτος το οποίο δημιουργήθηκε. Ωραία. Με τους φόρους. Αφού ήρθε. Με τους φόρους των Ευρωπαίων. Τι τον κάνεις? Να σας πω εγώ τι τον κάνω. Ναι. Καταρχήν, δεν του δίνεις δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου, αν μπει παράνομα. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν θες να έρθεις στη χώρα μας, πρέπει να αποδείξεις ότι θες να ενσωματωθείς στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Θα το αποδείξεις. Θα σε εξετάσουμε γι' αυτό. Διότι εγώ δεν είμαι κατά της μετανάστευσης. Εάν κάποιος θέλει να έρθει στην Ευρώπη να ζήσει ως Ευρωπαίος, είναι αδερφός από τώρα, είναι ήδη Ευρωπαίος. Αν όμως θέλει να έρθει για να μου κουβαλήσει τον Ισλαμικό του, τον Ισλαμικό του δίκιο, μεσαίωνα, δεν θα διαφωνήσω, και είναι φορέας ενός νομικοπολιτικού συστήματος που προωθείται με το προκάλημα της θρησκείας, το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία. Είναι κυρίως νομικοπολιτικό σύστημα. Φυσικά και δεν το δεχτώ. Αν η Δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, δεν θα έδινε δικαίωμα υποβολής ασύλου σε οποιονδήποτε έμπαινε παράνομα. Δηλαδή, μπήκες παράνομα στη χώρα, θα εφαρμοστεί αυτό που λέει η νομοθεσία, η σημερινή νομοθεσία. Τι το κάνεις? Τι λέει? Συλλαμβάνεσαι, ναι, προφυλακίζεσαι, δικάζεσαι, και καταδικάζεσαι προφανώς, και εκτείς την ποινή, αποφυλακίζεσαι, πληρώνεις το πρόστιμο και απελάβνεσαι. Απελάβνεσαι. Βεβαίως. Εάν δεν θες να απελαθείς, θα είσαι υποκράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απέλασης. Στη φυλακή όμως. Στη φυλακή. Αυτό όμως, όχι σου λάτσο, αυτό προϋποθέτει, όχι σου λάτσο, ναι, 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 στην Μυτιλίνη, στη Σάμου. Ναι, στη σωστό. Αυτό προϋποθέτει ωστόσο εκτός κεντρική επιλογή των Βρυξελών. Δεν μπορεί. Καθόλου, όταν υπάρχουν καθόλου, η συμφωνία με τους. Ξαναλέω, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όμως. Καθόλου, ξαναλέω. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αφορά την επαναπροώθηση στην Τουρκία. Δεν αφορά το τι. Η οποία Τουρκία όμως δεν δεσμεύεται από τη συνθήκη του Δουβλίνου, οπότε σου λέει. Να τελειώσω τη φράση μου. Δεν αφορά το τι θα κάνω εγώ στη χώρα μου. Αν δηλαδή το νόμο που υπάρχει. Εκτός αν θέλουμε να καταργήσουμε τα σύνορα. Αν θέλουμε να καταργήσουμε τα σύνορα, τα κόμματα να βγουν να πούν ότι η Ελλάδα δεν θέλουμε να έχει σύνορα. Μα το είπε ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι τώρα το. Ωραία, να το φέρει στη Βουλή. Θα δεν έχει σύνορα, να το φέρει στη Βουλή. Εντάξει, λόγω άγνοιας. Αλλά αν θέλει να μην έχει ούτε ο Εύρο σύνορα, ας πούμε, να το φέρει στη Βουλή. Εφόσον υπάρχουν σύνορα και εφόσον υπάρχει νόμος που προστατεύει τα σύνορα, ο οποίος στην Ελλάδα εφαρμόστηκε μόνο στην περίπτωση των 8 Τούρκων αξιωματικών, πουθενά άλλου, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Εγώ θα του δίνα του παράνομου εισβολέα, δεν είναι πρόσφυγας, οι πρόσφυγες τελειώσαν. Δεν είναι μετανάστες, είναι εισβολέας. Θα του έδινα και ένα εναλλακτικό σενάριο από το να δικαστεί και να περάσει 2 χρόνια στη φυλακή. Ένα εισιτήριο άνευ επιστροφής και δώρο ένα κουτί λουκούμια αύριο, πρωί-πρωί με τη δροσούλα, για οποιαδήποτε χώρα της επιλογής του εκτός Ευρώπης. Μάλιστα. Απλό δεν είναι. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος, το φανταζόμουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζίμερε. Έχετε το βράδυ 8.30 ώρα ομιλία στο Βελίδιο. Το λέω για όποιον θέλει να, ναι, φαντάζομαι θα θέλει ο τίτλος είναι να έρθει να σας παρακολουθήσει. Ελλάδα-Ευρώπη. Μια ολέθρια σχέση με ερωτηματικό. Θα μιλήσουμε δηλαδή ωραίο θέμα για το μείζον θέμα. Θεωρώ ότι είναι μείζον. Και επειδή σας νιώθω πολύ οικείο, θάνο μου είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θεωρώ ότι το διακύβευμα είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ελευθερωθεί. Έλα λοιπόν να κουβεντιάσουμε. Κάτσε λίγο τη ώρα, 8.30. Γιατί θα κουβεντιάσουμε και με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Στο τέλος της παρουσίασης θα γίνεται κουβέντα. Θα παρουσιάσουμε επίσης και τους υποψήφους ευρωβουλευτές μας. Ωραία. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Έχουμε διαφημίσεις και επιστροφή σε ένα άλλο πάνελ της εκπομπής. We'll be right back.